Λόγω συχνών μετακινήσεων αλλάζει ο τρόπος ζωής μου, άρα αλλάζει η σύνθεση κάθε φορά του στούντιό μου. Κάποιες φορές εργάζομαι μέσα από το σπίτι, άλλες φορές πάλι σε στούντιο εκτός σπιτιού. Πέραν της δυσκολίας προσαρμογής σε ένα νέο τόπο, υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία, όπως η εξέλιξη, οι γνωριμίες με άλλους ανθρώπους, με τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής της κάθε χώρας. Η κοινωνία έχει τον δικό της τρόπο έκφρασης και σκέψης. Όλα αυτά μπορούν να συγχωνευθούν και να ενταχθούν στο έργο μου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εμβαθύνεις στην καθημερινότητα και να κατανοήσεις το κοινωνικό σου περίγυρο. Ως παιδί ήμουν πάντα παρατηρητική και με ενδιέφερε πολύ πώς και γιατί κινείται κάποιος στο χώρο του. Μελετούσα δηλαδή πολύ τις κινήσεις, τις εκφράσεις, το περιβάλλον. Ήταν και παραμένουν σημαντικά στοιχεία για να κατανοήσω καταστάσεις και να μπορέσω να δημιουργήσω. Η φωτογραφία είναι ο τρόπος έκφρασής μου. Λόγω της φύσης της χρειάζεται πολύς χρόνος σε εξωτερικούς χώρους, παρατηρώντας το φως, τα σχήματα και περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για τη λήψη. Χρησιμοποιώ κυρίως αναλογική κάμερα, δηλαδή films, όπου το επόμενο στάδιο είναι ο σκοτεινός θάλαμος για να μπορέσει να εμφανιστεί σε ειδικό τάγκ το κάθε φιλμ, χρησιμοποιώντας βέβαια χημικά. Επίσης χρησιμοποιώ και digital τρόπους όπως κάμερες, αλλά κυρίως το κινητό. Αγαπώ τον τρόπο λήψης με το κινητό γιατί μου δίνει την ευχέρεια να τραβήξω γωνίες και θέματα τα οποία δεν θα μπορούσα να κάνω με ένα οποιοδήποτε με μια συνηθισμένη κάμερα. Αυτό επίσης το έχω εξελίξει και σε art video, όπου τα τελευταία χρόνια δημιουργώ μικρές ιστορίες καθημερινότητας. Δηλαδή, χρησιμοποιώ το κινητό μου για τη λήψη το βίντεο, ακολουθώντας έναν πολύ αυθόρμητο τρόπο. Έπειτα γίνεται η επεξεργασία των βίντεο αυτών σε πρόγραμμα στον υπολογιστή. Επίσης κάνω και ηχητικές παρεμβάσεις που δίνουν το ρυθμό και την έκφραση στην κάθε δουλειά μου.